Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε προς την τελευταία περίπου εβδομάδα του Αυγούστου, όπου αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν οι βάσεις, η αγωνία κορυφώνεται για μαθητές και γονείς, καθώς τα σενάρια και οι προβλέψεις δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με τον κύριο Μενεγάκη Μανώλη, μαθηματικό στο φροντιστήριο Πρίσμα, η χρονιά είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των βάσεων, λόγω των νέων σχολών που προστέθηκαν στα μηχανογραφικά και τον αριθμό της αύξησης των εισακτέων. Φέτος είναι μια χρονιά δύσκολη σχετικά ως προς τον προσδιορισμό των βάσεων και την πορεία αυτών, λόγω των αλλαγών οι οποίες έχουν επέλθει γενικότερα και στο μηχανογραφικό δελτίο, λόγω των νέων σχολών που υπάρχουν, καθώς και της αύξησης των αριθμών των εισακτέων και όλων των άλλων παραγόντων οι οποίες επηρεάζουν αυτές τις βάσεις. Η αγωνία των μαθητών και των γονιών την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, θα αγγίξει ανακοινώνοντας τις βάσεις στις αρχές λογικά της επόμενης εβδομάδας, αν κρίνουμε και από τις προηγούμενες χρονιές, οι οποίες συνήθως είναι από τις 26 μέχρι τις 30 Αυγούστου, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Από τους τρεις παράγοντες που καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων, οι δύο είναι γνωστοί και η ανακοίνωση των βάσεων θα έρθει να δώσει εν μέρει τη λύση, καθώς οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι αυτές που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Τις βάσεις τις καθορίζουν τρεις παράγοντες. Ο αριθμός των εισακτέων, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, καθώς και οι προτιμήσεις τους. Τις δύο πρώτες τις γνωρίζουμε, έχουν αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, είναι κοντά στις 78.000. Οι βαθμολογικές επιδόσεις όμως είναι σχετικά χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Οπότε αυτά τα δύο από μόνα τους σχετικά θα καθορίσουν τις βάσεις σε χαμηλότερα επίπεδα. Τώρα, αυτό που είναι το κλειδί σε όλο αυτό και το οποίο δεν το γνωρίζουμε και το οποίο ανακοινώνεται μετά την ανακοίνωση των βάσεων είναι οι προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες φέτος είναι λίγο περίεργες, γιατί όλα τα τμήματα είναι πλέον πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν ΤΕΗ όπως την προηγούμενη χρονιά που υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός ΤΕΗ και ΑΕΗ, οπότε όλα είναι πανεπιστήμια με αποτέλεσμα να μην τα παιδιά να είχαν ένα προβληματισμό προς το τι θα δηλώσουν. Οι βάσεις αναμένονται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, μόνο για το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ τα υπόλοιπα πεδία αναμένεται να έχουν πτώση τιμών. Σίγουρα το τελευταίο παράδειγμα είναι το δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο, των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας. Εντάξει, των ανθρωπιστικών σπουδών πάνω κάτω οι βαθμολογικές επιδόσεις ήταν οι ίδιες, ενώ στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο που είναι σπουδών οικονομίας ή πληροφορικής, οι επιδόσεις ήταν οι ίδιες περίπου με πέρυσι. Τώρα, όπως είπα και πριν, έχει αλλάξει εντελώς ο αριθμός των εισακτέων σε αυτά τα επιστημονικά πεδία, οπότε αυτό θα μας καθορίσει και τις βάσεις. Αναφέροντας ότι ο μεγάλος δείκτης δυσκολίας των εξεταζόμενων μαθητών ήταν ο κύριος λόγος της μη καλής επίδοσης των διαγωνιζομένων. Οι βάσεις, ως συνήθως, βγαίνουν περί τα τέλη Αυγούστου, ανακοινώνονται και αναμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για να σας αναφέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού θα κυμανθούν οι βάσεις ή όχι. Γνωρίζουμε όσα μάλλον γνωρίζετε κι εσείς, ότι αναμένεται να έχουμε μία πτώση των βάσεων, τουλάχιστον στις περισσότερες. Αναμένεται. Υπάρχει μία εκτίμηση λόγω του ότι οι επιδόσεις ήταν χαμηλότερες από ό,τι αναμενόταν. Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα τίποτε. Απλώς γίνονται κάποιες εκτιμήσεις, που οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε κάποια δεδομένα, από ειδικούς φυσικά. Και εμείς αναμένουμε τώρα να μας στείλουν τα έγγραφα, γιατί μέσα από τα επίσημα στοιχεία μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα. Διαφορετικά δεν μπορεί να πει τίποτα. Μόνο εικασίες μπορεί να κάνει. Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερών, κ. Κωνσταντίνος Τενεκετζής, ανέφερε ότι οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη Αυγούστου, καθώς και ότι στις περισσότερες σχολές θα έχουμε πτώση τιμών και είμαστε εν αναμονή των επίσημων στοιχείων. Τα θέματα τα οποία έβαλαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, τα οποία θέματα είχαν μεγάλο δίκτυο δυσκολίας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι βάσεις αναμένεται να χαμηλώσουν.